Μετά τα όσα είδαμε και ακούσαμε, αγαπητοί μου φίλοι, πάμε να συνεχίσουμε. Ελάτε να δούμε γρήγορα τι πιο κάτω αναφέρουν οι τοπικές εφημερίδες. Με τη Δημοκρατική της Ρόδου να λέει: έχει στρατηγικό σχέδιο η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του Brexit στον τουρισμό μας. Ερωτηματικά για το αν η κυβέρνηση έχει στρατηγικό σχέδιο για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του Brexit. Όλα αυτά λοιπόν τα καταθέτει στην ερώτησή του ο βουλευτής κ. Μάνος Κόνσολας. Ακόμη απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Φίβος Παρασκευόπουλος, στηρίζω τις επιλογές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Παναγόπουλος εισήγησε να γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕ στην Ρόδο. Και Ηλίας Καματερός ενισχύεται το κτηματολόγιο γραφείο Κολέρου. Ελληνική Αυγή για το Νότιο Αιγαίο αυτοδιοικητικές εκλογές Μαΐου. Σύλληψη Μεδαπής για κλοπή στην Ρόδο. Στις 10 Απριλίου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ρόδων ΑΕ παρουσιάστηκε η διδακτορική διατριβή της Βιβής Ξανθούλη. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι σε μια γενική πρώτη εικόνα στα όσα έτσι συμβαίνουν σε δωδεκανησιακή βάση. Και βεβαίως να σας πούμε ότι από την ενημέρωση που έχουμε μεγάλη έτσι απήχηση είχε και συμμετοχή πολιτική ομιλία που έκανε στην Αθήνα ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Δημήτρης Διακομιχάλης, αγαπητοί μου φίλοι. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο και πόσο μάλλον σήμερα που πρέπει να το πούμε, γιατί είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα που θα είμαστε εδώ μαζί σας για να μπορέσουμε να απευθύνουμε τις σχετικές προσκλήσεις. Το ένα λοιπόν που έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα και τις υποψηφιότητες είναι από τον κύριο Γιώργο Μαύρο. Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλλιμνίων και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Κάλλιμνος αλλάζει», κύριος Γιώργος Μαύρος, απευθύνει βεβαίως όλους εσάς και μέσα από την γραπτή πρόσκληση που έχει ανεβεί στο Facebook, αλλά και μέσα από την προσωπική επαφή που είχαμε, ανοιχτή πρόσκληση για την πολιτική ομιλία του, την πολιτική του εκδήλωση της Δημοτικής του Παράταξης που θα γίνει Κυριακή 31 Μαρτίου στο ισόγειο του Αναγνωστηρίου, 7.30 το απόγευμα, όπου ο κύριος Γιώργος Μαύρος θα μιλήσει, θα δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματός του, αλλά και θα παρουσιάσει μέρος των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού του. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, μια μέρα πριν, αν θυμάστε, Σάββατο, θα γινόταν η εκδήλωση από το Αναγνωστήριο ΕΜΟΥΣΕ για την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, με ομιλητές, έτσι και πολλά και ενδιαφέροντα. Λόγω όμως του κακού καιρού και του απαγορευτικού, που ναι, εμείς μπορεί να μην το βλέπουμε, γιατί είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο, αλλά που βεβαίως ισχύει για άλλες περιοχές, δεν μπορούν οι άνθρωποι να ρισκάρουν τις ημερομηνίες τους και τις μετακινήσεις τους, μιλάμε τώρα για τους ομιλητές, οπότε ακυρώνεται. Τώρα δεν ξέρω αν αναβάλλεται, αν μας πούν μια κάποια άλλη ημερομηνία την επόμενη εβδομάδα, αλλά για την ώρα πάντως το Σάββατο δεν θα γίνει. Και ελάτε τώρα να μείνουμε σε αυτά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες, αλλά φυσικά με τον όγκο των θεμάτων δεν μπορέσαμε να δείξουμε. Γιατί είχαμε ένα μίνι απολογισμό, αν θυμάστε, είχαμε δει μόνο το ένα σκέλος της παρουσίασης δηλαδή που έκανε ο Δήμαρχος Καλλιμνίων κ. Γιάννης Γαλουζής των δύο υποψηφίων του, Μαρίας Βάλα και Μανώλης Κουλιά. Τώρα, μετά βέβαια ακολούθησε ένας μίνι απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αρχής, αλλά έδωσε και περισσότερο έμφαση στο έργο της ΔΕΙΑΚ. Εκεί βέβαια ο πρώην πρόεδρος κ. Γιώργος Τρικύλης, ο νυν πρόεδρος κ. Γιώργος Μελάς και ο αντιπρόεδρος κ. Μικές Ρήγας και αντιδήμαρχος. Οπότε ο καθένας από τη σειρά του έδωσε έτσι το στίγμα πραγμάτων που έγιναν, που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη, αλλά και βέβαια απάντησαν στις ερωτήσεις μας. Επειδή καταλαβαίνετε, εμείς ήμασταν εκεί μία μισή ώρα, δεν γίνεται αυτό να το παρακολουθήσουμε όλο όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε όμως να δούμε αποσπάσματα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον απολογισμό έργου της ΔΕΙΑΚ. Έργο το οποίο ξεκίνησε επί προεδρίας του Γιώργου του Τρικύλη. Και οφείλω να τον ευχαριστήσω για την επιτυχία που είχε και μας παρέδωσε και συνέχισα εγώ με τον Αντιδήμαρχο και Αντιπρόεδρο τον κύριο Ρήγα τον Μικαίο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να αρχίσετε να πει τώρα, αρχικά όχι, λοιπόν. Να αναφέρω τα έργα.
καταρχήν να πω ότι όταν ξεκίνησα εγώ τη ΤΕΙΑΚ, όλοι με φοβερίσαν, όλοι με φοβήσανε μάλλον. Που πας, τι κάνεις, που θα πας, καυτή πατάτα όπως είπε ο Δήμαρχος, προβλήματα με όλα τις καταστάσεις τότε ας πούμε, είτε οικονομικά ή οτιδήποτε. Ο Γιώργος Τρικίνης μου είπε, δεν τρέχει τίποτα, προχώρα. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε μέχρι τώρα και πάμε καλά. Βέβαια, στηριζόμαστε και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μας, τα συνεργεία, στον Γιώργο του Σφουγγαριστό, όπως αναφέρανε και ο Δήμαρχος, και σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι κάθε μέρα παλεύουν άξια. Να ξεκινήσουμε με το έργο κατασκευή δύο μονάδων αφαλάτωσης στην Τέλετο και στη Ψέριμο. Καταφέραμε την έγκριση επιδότησης του Δήμου Καλλιμνίου για την επιχορήγηση της ΕΙΑΚ, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, για μείωση του τιμολογίου. Εξοφλήσαμε οφειλές παρελθόντων ετών από το 2007 έως το 2014 σε δόη, ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΗ ύψους πάνω από 800.000 ευρώ. Αναβάθμιση αφαλάτωσης Καλλίμνου, όπως το είπε και ο Δήμαρχος. Εκπονείται μελέτη για κατάθεση φακέλου κατασκευής κεντρικής μονάδας αφαλάτωσης για όλη την Καλλίμνο. Έχουμε κάνει επέκταση ίδρυψης σε δίκτυο Μυρτιές Μελιτσάκα. Επέκταση δικτύου ίδρυψης στα Στημένια. Κύριε Λίγα, αν θέλετε κάτι να αναλύσετε από αυτά που αναφέρω ή μετά. Επέκταση του δικτύου ίδρυψης στην Αγία Κατερίνα Κεφάλα. Μία επέκταση δικτύου αμαρτωλή, θα ήθελα να τονίσω, πολλών ετών, πολλών προσπαθειών από άλλες διοικητικές, δημοτικές αρχές και όλα αυτά, μία, πώς το λένε, κριτική. Ναι, τέλος πάντων. Το καταφέραμε και λύσαμε πολλά προβλήματα και εκτός αυτού, υπάρχει νερό στην Κεφάλα μέχρι κάτω και πέρα που πάει όλα τα σπίτια εκεί, κάτι που είναι μεγάλη ανάγκη. Υπάρχει και μια βιοτεχνία εκεί πέρα, μελισσοκομική, η οποία σώθηκε με αυτό το έργο. Επέκταση δικτύου ίδρυψης στο έξω λιμάνι. Κατασκευή παραδοσιακών βρυσών με ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο βαθύ Καλλίμνου Πλάτανος. Σύμβαση με ΕΙΔΑ Γνήσιο για πλήρη καθαρισμό όλων των αντιοστασίων. Κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. Και έγινε τώρα και θα ξαναγίνει μάλλον. Αναβάθμιση συντήρηση 40 αντιοστασίων ίδρυψης αποχέτευσης. Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών σκαρών σε όλα τα φρεάτια οβρίων υδάτων. Και ακόμα συνεχίζουμε να φτιάχνουμε σκάρες που είναι σαπημένες, επικίνδυνες, εδώ μέσα μεταλλικές. Δεν μιλάω γιατί. Για αυτό το άλλο. Αντικατάσταση δικτύου ίδρυψης στην περιοχή Ταξιάρχη. Είναι αυτό που έγινε τώρα, που υπήρχαν προβλήματα πολλά, κάθε τόσο σπούσε το δίκτυο. Τους λόγους τους έχω πει στην τηλεόραση γιατί σπούσε το δίκτυο. Αξίζει να τους επαναλάβω, γιατί ενώ έπρεπε να μπει σωλήνας 16 ατμοσφαιρών, υπήρχε σωλήνας 10 ατμοσφαιρών. Λιτώσαν τότε 500.000 ευρώ και τι έγινε. Κάθε τόσο χαλούσε ο δρόμος, γινόμασταν ρετζίλι, κόβονταν το νερό. Έχει γίνει ο δρόμος, να μην πω τι. Το αντικαθίστησαμε όλο το δίκτυο, τώρα. Με σωστό σωλήνα. Καθαρισμός των φρεατίων με αποφρακτικό μηχάνημα. Θα το φέρουμε πάλι τώρα να καθαρίσει όλα τα φρεάτια της Πόθιας, της πόλης και όχι μόνο, και στο χωριό και όλα. Για την καλύτερη προστασία. Πυροπροστασία, τοποθετήσαν πυροσβεστικούς κρουνούς στην Παναγία Χώρας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Εδώ θα συμπληρώσω κάτι άλλο, το οποίο δεν το γράφουμε μέσα. Σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, προμηθεύομαστε τώρα 12 πυροσβεστικούς κρουνούς για να μπουν σε σημεία επικίνδυνα, σε δράσεις, σε βιοτεχνές, έξτρα είναι αυτή εδώ πέρα. Αυξάνομαι, ναι. Πέρα από αυτό, συντηρήσαμε όλους τους κουρνούς που υπήρχαν στην Καλλίμνο, όχι μόνο απ' έξω, τους βάψαμε και τους καθαρίσαμε, αλλά και λειτουργικά, ας πούμε, είναι λειτουργικοί.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Εγώ αυτό που ήθελα να πω λίγο για τη ΔΕΑΚ, γιατί θυμάμαι τις συνεντεύξεις περί καυτής πατάτας και γελάω έτσι με λίγο κριτική διάθεση. Όντως η ΔΕΑΚ ήταν καυτή πατάτα. Γιατί ο εκάστοτε πρόεδρος είχε να αντιμετωπίσει τη δέσμευση του αφημίτου από το νεφορία. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ζήσαν. Στην πορεία όμως, το πρώτο μήνα σκεφτόμασταν πώς θα βγάλουμε τη μισθοδοσία. Το δεύτερο μήνα το ίδιο. Αλλά στην πορεία, από την ανάλυση των οικονομικών που έκανα, είδα ότι εν τέλει η ΔΕΑΚ θα μπορούσε να γίνει μια κερδοφόρα επιχείρηση, μια επιχείρηση που να δώσει ανάπτυξη στο νησί, όπως και έδωσε από τα έργα που ανέφερε, με ένα και μόνο λόγο. Όταν γίνεται σωστή διοίκηση από άψη οικονομικών, με την έννοια ότι υπήρχε μια κακώς εννοούμενη πολιτική κατ' εμέ από την προηγούμενη δημαρχία, η οποία έλεγε όποιος θέλει να πηγαίνει να πληρώνει. Όποιος θέλει. Όποτε θέλει, δεν κόβουμε κανένα νερό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάλυψε πάρα πολλούς κακοπληρωτές. Ενδεχομένως να βοήθησε και κάποιους οι οποίοι είχαν την ανάγκη, αλλά εν τέλει κάλυψε ένα μεγάλο αριθμό κακοπληρωτών. Υπήρχαν άνθρωποι με τεράστια ποσά. Και δεν υπήρχε παρά μόνο η θέληση να εισπράξουμε αυτά τα ποσά, να απαιτήσουμε αυτά τα ποσά και αυτά έφερε έσοδα στα ταμεία μας. Δεν ήταν δυνατόν να διοικηθεί μια εταιρεία μη εισπράττοντας όποιος θέλει να πληρώνει και εν τέλει να πληρώνουν μόνο οι καλοπληρωτές, μόνο οι άνθρωποι τέλος πάντων που είναι συνεπείς και να αφήνουμε όλους τους κακοπληρωτές απ' έξω. Με το που φτιάχτηκε αυτό εδώ το πράγμα, άρχισαν τα οικονομικά της εταιρείας να πηγαίνουν καλά. Εκμεταλλευτήκαμε ρυθμίσεις αρχή του 2015 που βγήκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις που γλιτώσαμε από τη ΔΕΑ τουλάχιστον 300-400 χιλιάδες. Μία ρύθμιση με τον Νέστορα Φραντζή που κάπου ήταν πριν και δεν τον είδα, θέλω να τον αναφέρω, ήταν μια τεράστια βοήθεια. Μας βοήθησε τότε να μειώσουμε τις προσαυξήσεις και να πληρώσουμε μέρος των προσαυξήσεων, ένα μικρό μέρος των προσαυξήσεων και τα κεφάλαια που προστάγαμε. Τα βάλαμε σε ρυθμίσεις, βάλαμε σε ρύθμιση την εφορία, δίναμε 11.000 το μήνα στην εφορία, βάλαμε σε ρύθμιση το ΙΚΑ, δίναμε και από εκεί άλλες 10.000, βάλαμε σε ρύθμιση στην πορεία με τον κύριο Μελά και τη ΔΕΗ και αρχίσαμε να ξοφλάμε και να περισσεύουμε και στα ταμεία λεφτά. Και τώρα όχι μόνο δεν τρέχουμε πίσω από το 15ήμερο ή το τέλος του μήνα, αλλά είμαστε μπροστά και έχει ταμείο, παρόλα τα έργα που κάνει, παρόλες τις βοήθειες που δίνει στο Δήμο, παρόλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα κάνω μια ρητή αναφορά όμως σε κάποια ονόματα. Λαζαρίς Διαμαντής, δύναμη για τη ΔΕΑΚ. Κουλιάς Μανώλης, Γλινάτσι Πόπη και Μαρίνος Κορφιάτης. Δεν θέλω να υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι την ξέρουν τη ΔΕΑΚ απ' έξω και ανακατοτά και με τη σωστή πολιτική καθοδήγηση μπορούν να την πάνε, να την πηγαίνουν ψηλά. Μεγάλη βοήθεια, τεράστια βοήθεια από τον Αντιδήμαρχο και Αντιπρόεδρο και σε εμένα πάρα πολύ και στον κύριο Μελά και του δίνω μια πάσα να συνεχίσει και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα για εμένα. Οφείλω να πω ότι η συνεργασία μου τόσο με τον Γιώργο όσο και με τον άλλο Γιώργο, τους δύο πρόεδρους της ΔΕΙΑ και ήταν και είναι άψογη. Είμαι και αντιπρόεδρος στην επιχείρηση, διότι έχω την εμπειρία να είμαι υπάλληλος 20 χρόνια στη ΔΕΙΑ. Με αποτέλεσμα να ξέρω σχεδόν όλα τα θέματα από μέσα. Πέρα όμως από τα. Να πω, να συμπληρώσω μόνο εδώ στο Γιώργο ότι έχουμε εξοφλήσει, τελειώσαμε με τις δόσεις. Δεν χρωστάμε ούτε ευρώ στην εφορία, ούτε ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε ευρώ στη ΔΕΗ. Να φανταστείτε ότι πληρώνουμε το ΙΚΑ του μηνός. Έχουν πληρώσει το Φεβρουάριο. Τώρα που θα τελειώσει ο Μάρτιο, θα πληρώσουμε το Μάρτιο. Στη ΔΕΗ, επειδή είμαστε καλοπληρωτές, έχουμε και μπόνους. Πληρώνουμε έκπτωση περίπου 15%.
Πέρα λοιπόν από τα έργα τα οποία ανέλησε ο κύριος Μελάς, η ΔΕΙΑΚ έδωσε και δουλειά σε ανθρώπους. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν δουλέψει πάνω από 25 άνθρωποι στη ΔΕΙΑΚ με συμβάσεις. Και τώρα ακόμα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι με το πρόγραμμα των μακροχρόνιων ανέργων 55 με 67, πέρα από τους 9 που είχαμε πάρει πέρσι τέτοια εποχή, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή έγινε πρόληψη άλλων 5 ανθρώπων. Ταυτόχρονα δουλεύουν και συμβασιούχοι με 8,5 συμβάσεις ή υδραυλικοί αυτή την εποχή. Όπως και πέρσι είχαμε 5 συμβασιούχους με 8,5 συμβάσεις. Επίσης, προσλάβαμε τεχνικό ασφαλείας με σύμβαση έργου, ο οποίος ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα και έχει αιτήσει σύμβαση. Βλέπετε λοιπόν ότι πέρα από τα έργα και την σωστή οικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε, δίνουμε δουλειά και στον κόσμο. Επίσης, η ΔΕΙΑΚ έχει προοπτική. Έχει ετοιμάζεται για την επόμενη περίοδο. Συντάσσεται αυτή την περίοδο μελέτη αντικατάστασης του δικτύου των αφαλατώσεων. Συντάσσεται μελέτη που αφορά την αποχέτευση των τουριστικών περιοχών. Ετοιμάζουμε και είμαστε σε διαδικασία μελέτης μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης όσον αφορά την κεντρική αφαλάτωση όλη την Κάλυμνο. Ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με τα νέα δεδομένα και το προσωπικό δεδομένο. Αυτή η μελέτη έχει ανατεθεί και βρίσκεται σε φάση υλοποίηση. Πολύ σύντομα θα έχουμε εναρμονιστεί ώστε να μην έχουν προβλήματα. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση που γίνεται ώστε να είμαστε καλυμμένοι τόσο εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι μας αλλά και οι καταναλωτές. Η ΔΕΙΑΚ, θα το ξαναπώ, ότι είναι μια υπηρεσία 365 μέρες το χρόνο, μέρα νύχτα στον δρόμο, προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες στον κόσμο. Ανά πάση στιγμή, είτε και χτες είναι είτε βράδυ είναι, είμαστε με τα κινητά στο αυτή, τόσο εμείς όσο και οι εργαζόμενοι, προκειμένου να παρέμβουμε και να δώσουμε λύσεις. Θα πω και εγώ ότι μπορεί να είμαστε τώρα εδώ οι πρόεδροι, οι δύο, εγώ και ο Δήμαρχος, αλλά καταθέσαμε βέβαια πρόταση για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα που αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως βλέπετε, τα προγράμματα τρέχουν και εμείς μαζί τους, προκειμένου να φέρουμε αποτέλεσμα προς όφελος του Καλυμνίου. Ο τίτλος, συγγνώμη, για να πει παρέμβαση. Ο τίτλος του συγκεκριμένου έργου, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό, αφορά στην επέκταση δικτύου αποχέτευσης οβρίων υδάτων. Το ύψος της πρότασης και του έργου θα είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και το ύψος των δικτύων θα είναι περίπου 8-9 χιλιόμετρα. Άρα αυτό το οποίο είπαν κάποιοι ότι δεν είναι έτσι, σας δηλώνουμε ότι η δυνατότητα κατάθεσης πρότασης για ένταξη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων έχει μόνο η ΔΕΙΑΚ και όχι ο Δήμος. Και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Γνώσης, να πω ότι μπορεί να είμαστε εδώ τώρα και να φαινόμαστε δύο πρόεδροι, ο Δήμαρχος και εγώ, αλλά χωρίς τους συνεργάτες μας, που είναι τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, ο κύριος Διαμαντής, η κυρία Αλεξανδράκη, ο κύριος Ψαράς, ο κύριος Πλάτσης, ο κύριος Φουγκαριστός που είναι πρόσωπος εργαζομένο και ο οποίος πραγματικά δίνει το καλύτερο του εαυτό σε καθημερινή βάση για την ΔΕΙΑ. Και ο κύριος Στατόλιος, συγγνώμη. Ο κύριος Στόλιος που είναι μέρος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, ο κύριος Κατσίνης, όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στη διοίκηση, χωρίς αυτούς, χωρίς συνεργασία, αυτό δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε σε πέρα όλα αυτά που κάνουμε. Και βέβαια τους συναδέλφους μου, που εξακολουθώ να λέω ότι είναι συνάδελφοί μου, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, οι οποίοι δίνουν το καλύτερο του σε αυτό. Όπως βλέπετε, η ΔΕΙΑΚ επιτέλεσε και συνεχίζει να επιτελεί τεράστιο έργο. Και βέβαια, συμπληρωματικά εμείς παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται βοήθεια ο Δήμος, σε οποιαδήποτε φάση. Εμείς ελοπιούμε έργα όχι μόνο ίδρυψη και αποχέτευση, αλλά και άλλα πολλά και κοινωνικά έργα. Είμαστε πάντα στη διάθεση του κόσμου. Με παντελή απουσία των μελών της αντιπολίτευσης από τα συμβούλια. Παντελή. Εκτός εξαίρεσης του κυρίου Ζερβού, που είχε έρθει σε πάρα πολλά συμβούλια. 2/10. Τελείωσε. 1/10 ή 2/10. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την ενημέρωση που είχαμε να κάνουμε όσον αφορά τη δράση της ΔΕΙΑΚ αυτή τη περίοδου. Και είμαστε στη διάθεσή σας, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο.